Λίγες εβδομάδες μετά την ένταση που προκάλεσε η Άγκυρα νότια της Κάσου, επιχειρώντας να παρεμποδίσει τις έρευνες ιταλικού σκάφους για την πόντιση ηλεκτρικού καλωδίου, ο Νίκος Δένδιας διεμήνυσε από το ακριτικό Καστελόριζο ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να κάνει πίσω από τα κυριαρχικά της δικαιώματα σε Αιγαίο και Μεσόγειο. Η Ελλάδα επιβάλλεται από το ισχύον σύνταγμά της να επερασπιστεί τα δικαιώματα της πατρίδας μας, όπως αυτά καθορίζονται από το δίκαιο της θάλασσας. Αν η Ελλάδα ανεχθεί ή αδίποτε αυθαιρεσία, θα δημιουργηθεί τότε ένα νομικό παράδοξο, θέτοντας τους κανόνες του δικαίου της θάλασσας υπό αμφισβήτηση. Μιλώντας στο Όπεν, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ξεκαθάρισε ότι η αποφυγή εντάσεων αποτελεί βασικό ζητούμενο στα ελληνοτουρκικά, χωρίς όμως ποτέ η Ελλάδα να υποχωρήσει από τις κόκκινες γραμμές της. Χωρίς καμία υποχώρηση στην κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, έχουμε καταφέρει να έχουμε διάβλους επικοινωνίας με την Τουρκία έτσι ώστε να περιορίζουμε τις κρίσεις. Να πηγαίνουμε βήμα-βήμα, έτσι ώστε να μην έχουμε νέες πολεμικές κρίσεις. Παρά τους ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας, ο τουρκικός αναθεωρητισμός καλά κρατεί. Ήδη στα σχολικά βιβλία περιλαμβάνεται το ανιστόρητο αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας. Δεν μπορούμε να γαλουχούμε τα παιδιά σε τέτοιου τύπου θεωρίες και ιδεολογήματα. Δημιουργούν μια μεγαλύτερη μυσαλλοδοξία στα πράγματα. Πάντως, να είμαστε σαφείς για να έχουμε όλη κατανόηση. Η γαλάζια πατρίδα δεν αποτυπώνεται στα σχολικά εγχειρίδια τα τουρκικά με χάρτη ο οποίος φέρει αξιώσεις κατά της Ελλάδας. Δεν καταλαμβάνει το Αιγαίο, δεν καταλαμβάνει την Ανατολική Μεσόγειο. Η αντίστροφη μέτρηση για τη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη μεταξύ 22 και 28 Σεπτεμβρίου έχει ξεκινήσει. Ενώ αναμένεται να γίνει τριμερή συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας, Αιγύπτου και Κύπρου στις 24 Σεπτεμβρίου. Γεγονός που σύμφωνα με την Αθήνα επιβεβαιώνει ότι η επαναπροσέγγιση που επιχειρεί η Άγκυρα με το Κάιρο δεν επηρεάζει τη στρατηγική συμμαχία Ελλάδας-Αιγύπτου.